είμαστε έτοιμοι να περάσουμε στον τρίτο αγώνα της βραδιάς, κυρίες και κύριοι. Αλκιβιάδη Τσαλαπάτης με την Κοντομάνικη Ράσκαρντ ενάντια στον Αργύρι Χιώτη με τη Μακρυμάνικη. Πιάνει πρώτος ο Τσαλαπάτης για να σπάσει αμέσως την απόσταση ο Χιώτης. Απότομη προσποίηση ήταν αυτή από τον Τσαλαπάτη. Ήταν μικρή κίνηση αλλά πολύ γρήγορη. Παρ' όλα αυτά ψύχρεμος ο Χιώτης. Και οι δύο είναι ψύχρεμοι, μετράνε και οι δύο τις αποστάσεις τους. Head control και από τους δύο αλλάζουνε single collar συνέχεια. Επίσης πολύ ψηλή στάση και από τους δύο. Χαμηλώνει λίγο ο Τσαλαπάτης αυτή τη στιγμή. Πολύ ωραία απόπειρα για το arm drag, παρόλα αυτά ξεμπλέκει το χέρι του πολύ εύκολα ο Χιώτης. Και ξανά και οι δύο με το single collar tie στην ίδια πλευρά. Δεν έχει πάρει κανείς κάποια πιο σοβαρή πρωτοβουλία προς το παρόν. Ανταλλάζουν hand fighting συνέχεια. Δεν φαίνεται κανείς από τους δύο να βρίσκει ένα άνοιγμα για να επιχειρήσει κάτι. Ούτε βέβαια έχουν τραβήξει guard. Ούτε ο ένας ούτε ο άλλος. Σταθερή βάση και οι δύο. Ψηλή όπως είπα και πριν. Παλεύουν για το εσωτερικό έλεγχο. Ναι, και μάλιστα προσπαθούν και οι δύο να πιάσουν double collar tie. Ακριβώς. Το οποίο όμως δεν οδήγησε πουθενά. Single collar, single collar, double ακριβώς. Αναλλάσσουν συνέχεια αυτό το πράγμα συνέχεια. Τσαλαπάτης δείχνει να δημιουργεί ευκαιρίες και να το τώρα. Το μέτρησε από πριν νομίζω. Βεβαίως και τώρα στην πλάτη πάρα πολύ ωραία, έτοιμος να εδραιώσει τη θέση του. Είναι κοντά ο Τσαλαπάτης. Πολύ ωραίο. Ωραίο take down, το ολοκλήρωσε πάρα πολύ ωραία. Τώρα βρίσκονται, τώρα περνάει. Όχι, δεν έχει side control ακόμα. Τώρα όμως έφτασε side control. Εδραιώνει τη θέση του ο Τσαλαπάτης. Έχει και πάρα το δεξί underhook. Έχει το δεξί underhook, έχει το αριστερό του χέρι σε crossface. Θα χρησιμοποιήσει τον ώμο του για να πιέσει το σαγόνι του Χιώτη να κοιτάξει μακριά. Και τώρα πάει σε neon belly. Χιώτης όμως τον σπρώνει προς τα πίσω. Για να δούμε αν ο Χιώτης μπορεί να κουνήσει τον Τσαλαπάτη από αυτή τη θέση, καθώς φαίνεται ότι ο Τσαλαπάτης κάθεται πάρα πολύ βαριά, χρησιμοποιεί το γοφό του πολύ ωραία για να κλείσει τα γόνατα του Χιώτη και τώρα μάλλον θα πάει για θα επιχειρήσει μια κιλοτίνα. Μπορεί να δει και μια κιμούρα βέβαια νομίζω, ίσως απομονώνει και μια κιμούρα στο απέναντι χέρι. Ναι, νομίζω πως έχεις δίκιο. Αν πάει από τη μία πλευρά έχει την κιλοτίνα, αν πάει από την άλλη μάλλον θα έχει την κιμούρα. Νομίζω θα εγκαταλείψει την κιλοτίνα όπου να είναι, αν έχω καταλάβει, δεν είμαι σίγουρος βέβαια. Και ξανά κρατάει ο Τσαλαπάτης και το χέρι μέσα στο λαιμό. Τώρα θα το εγκαταλείψει. Ακόμα όμως έχει το underhook. Ασκεί πολύ μεγάλη πίεση στο Χιώτη. Ο Χιώτης δυσκολεύεται να επαναφέρει κάποιο πόδι μέσα. Να τους όμως από τη μία και από την άλλη πλευρά. Πολύ ωραία κίνηση από τον Τσαλαπάτη. Και τώρα πάει για τον North-South choke. Φαίνεται ωραίο. Θέλει να έχει περάσει αλλά είναι πολύ ψηλά. Δεν ξέρω άμα μπορεί να πιέσει καλά. Ασκεί σίγουρα πίεση. Ψύχρεμος ο Χιώτης. Προσπαθεί να τον γυρίσει. Ναι, φαίνεται ότι έχει κενό, αλλά απ' την άλλη δεν βλέπω και το Χιώτη να αντιδράει. Οπότε ίσως. Τώρα όμως. Τώρα φαίνεται λίγο καλύτερο. Πάει πίσω στο σώμα του Τσαλαπάτη, φτιάχνει λίγο καλύτερα τον πνιγμό του. Το εγκαταλείπει. Ωχ, πάει για την armbar. Πάρα πολύ ωραία. Ακούει φοβερά τη γωνία του Τσαλαπάτης με το που είπε ο προπονητής του Στέργιος Πυράκος στην άρμπαρα. Αμέσως στο επόμενο δευτερόλεπτο ήταν εκεί για να την κυνηγήσει. Ο Αργύρης Χιώτης τον βλέπω ότι έχει μπει σε καθαρά αμυντική θέση όλη την ώρα. Τώρα όμως βρίσκεται από πάνω. Πάρα πολύ από πάνω ωραία. Να δούμε όμως αν θα κυνηγήσει. Πολλές φορές αυτό είναι το θέμα με τις αμυντικές θέσεις. Είναι ότι δεν ξέρουμε
αν ακριβώς βασίζονται ότι απλά ο άλλος έχει πάρει τον αέρα, όπως λέμε, ή αν πλάνε περιμένει την κατάλληλη κίνηση για να κάνει την κίνησή σου. Όχι ότι φαίνεται ίσως ανοίξει τη δεύτερη κατηγορία. Βρίσκεται τώρα αυτός από πάνω με το underhook στην απέναντι πλευρά. Cross πιέζει και... πάρα πολύ ωραία. Και το γοφό του χαμηλά. Τσαλαπάτης δοκίμασε να τον γυρίσει, να πάει για το reversal. Παρ' όλα αυτά ο Χιώτης το αμήνθηκε πάρα πολύ ωραία. Ασκεί τη δική του πίεση τώρα ο Αργύρης Χιώτης από πάνω και θα αλλάξει τα χέρια του. Μάλλον θα δει μια κιμούρα εκεί πέρα. Νάτος, ναι, ξεκινάει να κλείνει. Ναι. Να έχει κλείσει το grip. Παρ' όλα αυτά Τσαλαπάτης αμήνεται φανταστικά. Πολύ ωραία άμυνα από τον Τσαλαπάτη. Πάρα πολύ ωραία ψυχραιμία. Είδε την κιμούρα να έρχεται, την αμήνθηκε πάρα πολύ ωραία. Και ξανά τώρα ο Τσαλαπάτης βρίσκεται από κάτω σε Z-guard, καθώς έχει βάλει το δεξί του γόνατο μπροστά στη λεκάνη του Χιώτη, έχει κλείσει και τα πόδια του. Και ο Χιώτης θα πιέσει μπροστά, παρόλα αυτά νομίζω ότι αν δεν καταφέρει να περάσει το γόνατο του Τσαλαπάτη, πιέζει άδικα. Για να δούμε, καταφέρει να κάνει το reversal, πάρα πολύ ωραίο. Πολύ ωραίος ο Τσαλαπάτης. Έχουμε μεγάλες. Αυτό το οποίο βλέπω είναι ότι ξοδεύουν πάρα πολύ χρόνο σε καλές θέσεις και ο ένας και ο άλλος. Πολύ ωραία προσπαθεί να περάσει ο Τσαλαπάτης από τη μία. Προσπαθεί να βγάλει τον knee shield του Χιώτη. Για να δούμε το δικό του γόνατο μπροστά. Περνάει τον knee shield. Αυτό είναι μια ωραία, καλή πρώτη φάση, αλλά να τον butterfly hook του Χιώτη κάνει όλη τη διαφορά. Λίγο κενό χρειαζόταν ο Αργύρης Χιώτης για να βάλει το δεξί του πόδι σε butterfly hook και να πάρει αυτό το sweep. Έρχεται τώρα σε mount. Ο Τσαλαπάτης πήγε να επιτεθεί με ένα arm triangle choke, αλλά επειδή αφοσιώθηκε πάρα πολύ στο arm triangle, νομίζω ότι δεν έδωσε τόσο βάση στην καλή, δεν έδωσε τόσο βάση στη θέση του, με αποτέλεσμα ο Χιώτης να γυρίσει. Τώρα ο Χιώτης βρίσκεται από πάνω στη mount. Με μια πολύ καλή ευκαιρία για να πάει για armbar. Έχει λιγότερο από 3 λεπτά μπροστά του. Έχει χρόνο πολύ. Προσπαθεί να ξεκολλήσει. Ο Τσαλαπάτης από την άλλη φαίνεται σαν να έχει γαντζωθεί πάνω του. Δεν του αφήνει κανένα περιθώριο. Δεν ξέρω πόση ώρα θα μπορέσει να κρατηθεί έτσι ο Τσαλαπάτης. Έχουμε πάρα πολύ ώρα για να πεις ότι θα παίξει τελείως άμυνα. Εκτός αν ετοιμάζει μία απότομη γέφυρα, αν θέλει να κάνει τον Χιώτη να χαλαρώσει. Έχει χρόνο ακριβώς, λοιπόν, ήρθε η γέφυρα, πάρα πολύ ωραία. Και να τώρα ο Χιώτης με ευκαιρία για να κυνηγήσει και αυτός ένα δικό του submission. Αλλά ο διαιτητής θα τους σταματήσει και θα τους επαναφέρει στο κέντρο. Πολύ σφιχτοί παίχτες και οι δύο. Ακριβώς. Παίζουν ένα πολύ σφιχτό παιχνίδι με πολλή πίεση. Γι' αυτό και βλέπεις κιόλας ότι παραμένουν σε καλές θέσεις και οι δύο για πολύ μεγάλο χρονικό. Δεν έχουμε scrambles δηλαδή. Δεν έχουμε πολλά. Είναι πάνω σε μία κίνηση. Βασίζεται ο καθένας τώρα πάρα πολύ ωραίο στο Τσαλαπάτης. Περνάει side control. Βέβαια σε αυτή τη φάση του παιχνιδιού, όπως ξέρουμε όλοι, δεν παίζουν ρόλο οι πόντοι. Είναι μόνο το submission τα πρώτα 10 λεπτά. Knee on the belly. Το κυνηγάει. Ο Χιώτης αμήνεται ωραία. Και ξανά, βλέπουμε τον Τσαλαπάτη να κρατάει μια πολύ καλή side control, αλλά τον έχουμε δει σε ελάχιστες επιθέσεις. Να ξανά η απόπειρα για την κιλοτίνα, όμως είναι πολύ μακριά. Χιώτης θα επαναφέρει την guard του. Και τώρα ξανά ο Χιώτης θα επιχειρήσει να τον σηκώσει. Τσαλαπάτης κάθεται βαρύς χαμηλά. Και να λοιπόν το deep de la riva από τον Χιώτη, να δούμε αν θα του δώσει την ευκαιρία να βγει στην πλάτη. Έχει 1 λεπτό και 10 δευτερόλεπτα. Από πάνω. Ο Τσαλαπάτης φάνηκε σαν να μην μπορούσε να σταματήσει αυτό το sweep. Παρ' όλα αυτά έφυγε λίγο πιο γρήγορα από μόνος του πίσω για να πάρει μια καλή θέση. Και έχει επανέλθει σε μια half guard με το γόνατο μπροστά. Μια Z guard συγκεκριμένα. Και ξανά ο Χιώτης από πάνω, τώρα θα ξεκινήσει να κυνηγάει την κιμούρα. Τσαλαπάτης ξεφεύγει και έρθει αυτός από πάνω. Και γύρω από το λαιμό του Χιώτη. Ο Χιώτης ελευθερώνει το λαιμό του. Πολύ ωραία. Και επανέρχεται ξανά. 25 δευτερόλεπτα ακόμα.
Ωραία scrambles, πάνε να σηκωθούνε. Ωραίο Τσαλαπάτης αρπάζει το πόδι χιόντι και τον επαναφέρει στο έδαφος. Και ξανά τώρα με το γόνατό του εσωτερικά ο Τσαλαπάτης. 10 δευτερόλεπτα. Δεν υπάρχει χρόνο, νομίζω, εδώ πέρα για να ολοκληρώσει κανείς καμία επίθεση. Γι' αυτό και θα κρατήσουν σταθερά και οι δύο τους. Και αυτό είναι τέλος του πρώτου δεκαλέπτου. Και είμαστε έτοιμοι λοιπόν, δεύτερος γύρος αυτού του αγώνα, 5 λεπτά. Point system κανονικότατο. Ο χρόνος έχει ξεκινήσει και ξεκινάμε. Και οι δύο αθλητές πάλι όρθιοι, πάλι θα μπούμε σε ένα grip fight όπως φαίνεται, όπως μπήκαμε και στην αρχή του αγώνα. Κανείς από τους δύο δεν βιάζεται. Παρ' όλα αυτά, να θυμηθούμε ότι στην προηγούμενη φάση ο Τσαλαπάτης ήταν αυτός ο οποίος ξεκίνησε με τον Τίγνο και παραλίγο να βγει κατευθείαν στην πλάτη του Χιώτη. Για να δούμε αν θα επιχειρήσει ξανά το ίδιο. Να δούμε αν ο Χιώτης θα έχει το νου του αυτή τη φορά. Έχουν περάσει και 10 λεπτά δράσης, το οποίο είναι σημαντικό γιατί η κούραση σίγουρα θα παίξει το ρόλο της. Πολύ ωραία διώχνει ο Τσαλαπάτης. Σταθεροί και οι δύο δεν δείχνουν να βρίσκουν το άνοιγμά τους. Είναι όπως το είπες, έχουν αρχίσει πάλι στο grip fighting, στο single collar συνέχεια. Ωραίο head control, μια προσπάθεια βασικά, απόπειρα από τον Τσαλαπάτη. Την αφήνει γρήγορα. Νομίζω ότι είναι πολύ δύσκολο να πιάσει κάποιον σε γκυλοτίνα εκεί πέρα σε αυτή τη φάση, έτσι όρθιο. Ειδικά άμα δεν τον βγάλεις εκτός ισορροπίας, να αναγκαστεί να χαμηλώσει το κεφάλι του μόνος του. Είναι μάλλον αδύνατο να πηδήξεις τόσο ψηλά ώστε να κλείσει εσύ τον αυχένα του. Τώρα όμως έχουν πλησιάσει και οι δύο. Ωραίο overhook από τον Χιώτη. Φαίνεται να ενοχλεί λίγο τον Τσαλαπάτη που προσπαθεί να τον βγάλει. Πολύ ωραία. Φάνηκε σαν τον ενόχλησε λιγάκι. Σίγουρα. Όταν περνάς το χέρι σου underhook από μακριά, αφήνεις τον αγώνα σου εκτεθειμένο. Είναι πολύ επικίνδυνο. Ο αντίπαλος μπορεί να το εκμεταλλευτεί, ακριβώς όπως έκανε ο Αργύρης Χιώτης. Και να τώρα μία απόπειρα για Ουτσιμάτα. Παρ' όλα αυτά βγαίνει στο πλάι ο Τσαλαπάτης για να την αποφύγει. Κάποιος από το κοινό το κατάλαβε τον Ουτσιμάτα, το φώναξε. Είστε δύο που ξέρετε τζούντο εδώ. Και ξανά τώρα με double collar. Ο Αργύρης Χιώτης και να ξανά στο σίγγλ ο Τσαλαπάτης. Επιμένει, low single. Θα το δέσει με ένα body lock. Και θα ρολάρει ο Χιώτης προσπαθώντας να καλύψει την πλάτη του. Ο Χιώτης έχει μια νίμπαρ εκεί, αλλά τώρα την έχασε. Θα μπορούσε να κυνηγήσει μια νίμπαρ. Και ξανά τώρα ο Τσαλαπάτης στην πλάτη. Με body triangle. Πάρα πολύ ωραίος ο Άλκης Τσαλαπάτης, βρίσκεται στην πλάτη. Πήρε τους δύο πόντους για την ρήψη, δεν έχει πάρει όμως πόντους για την πλάτη, μιας και κλείνει με body triangle και δεν κλείνει με δύο hooks στα πόδια. Και εδώ πέρα θα παίξει σημαντικό ρόλο. Κοιτάξαμε και δύο μαζί το χρόνο, πολύ ωραίο. Όπου τώρα προσπαθεί να αλλάξει. Για το κοινό μας είναι λιγότερο από 2 λεπτά που έχουν απομείνει. Τώρα άλλαξε στα hooks και τώρα παίρνει και τους πόντους. Πολύ έξυπνο στρατηγικό κόλπο από τον Τσαλαπάτη. Τώρα ξαναέδεσε πάλι τον body triangle. Ήταν μια καλή ευκαιρία αν προλάβαινε ο Χιώτης να το εκμεταλλευτεί αυτό. Για να μπορέσει να ξεφύγει, να αλλάξει λίγο τη γωνία του. Καθώς το body triangle ασκεί πολύ μεγάλη πίεση στην κοιλιακή χώρα και κρατάει επίσης ίσιο τελείως το κάτω μέρος του σώματος του Χιώτη. Νάτος τώρα γύρω από το σαγόνι ο Τσαλαπάτης. Να δούμε αν θα επιχειρήσει να πάρει. Αμήνεται όμως ο Χιώτης, αμήνεται πάρα πολύ ωραία. Δεν έχει όμως χρόνο, βρίσκεται πολύ πίσω στο σκορ. Είναι 6-0 το σκορ και ο Τσαλαπάτης δεν δείχνει διατεθειμένος να αφήσει τη θέση του. 50 δευτερόλεπτα ακόμα. Arm triangle. Να είναι arm triangle το οποίο. Και έχει και το χέρι, το άλλο χέρι κλεισμένο μέσα. Και όμως ο Χιώτης δεν εγκαταλείπει ακόμα. Θα το γυρίσει σε Εζέκελ με το χέρι μέσα, ίσως. Όχι, επιμένει για το arm triangle.
Το έχει χάσει νομίζω όμως, είναι πολύ πάνω ο αγκώνας. Το έχει χάσει και ο Χιώτης καταφέρει να φέρει το χέρι του ξανά μπροστά και πολύ να ελευθερωθεί από αυτό. Όλα 20 δευτερόλεπτα ακόμα. 6-0 το σκορ της Αλκιβιάδης, Τσαλαπάτης είναι μπροστά και τώρα ο Αργύρης Χιώτης κυνηγάει για το takedown. Για να δούμε αν θα επιχειρήσει να τελειώσει το παιχνίδι του Τσαλαπάτης, αν θα αρκεστεί 10 δευτερόλεπτα ακόμα. Πολύ δύσκολο να αλλάξει το παιχνίδι εδώ. Για το takedown ο Χιώτης. Κενά τους για μία ρήψη. Διάρκειες μια γυλοκίνα στο τελευταίο δευτερόλεπτο. Πολύ καλό. Αργύρης Χιώτης δεν ξέρει τι σημαίνει να τα παρατάει. Συνεχίζει και μάχεται μέχρι το τέλος. Έχει νικητή. Κόκκινη γωνία, Αλκιβιάδης Τσαλαπάτης.